Φυσικά. Ήσασταν ο πρώτος προπονητής που ανέβασε τον Πάμισο στην τρίτη εθνική. Έτσι δεν είναι? Το 96-97. 96-97. Αυτή τη στιγμή έγινε η πρώτη συγκέντρωση, όχι, η πρώτη προπόνηση στο γήπεδο επάνω με στόχο του Πάμισου να πάει στην τρίτη εθνική πάλι. Στην που δεν ήμουν, έτσι να είμαι στην πρώτη σήμερα, γιατί είμαι στον τόν πολλά. Πάμισου, σίγουρα ήταν η πρώτη χρονιά που ο Πάμισος ανήρθε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ξανανέβηκε πάλι ο Πάμισος με τον τότε συνεργάτη μου, τον Σπύρο τον Τσίκινο. Μετά από 7 χρόνια περίπου, νομίζω, σε παράδειγμα, που έγινε στην Εύβοια. Τα παρακολουθούσα. Είχε μια πτώση τα τελευταία χρόνια, από ό,τι είδα. Ίσως δεν ξέρω ότι το οικονομικό, ίσως κάποιοι παράγοντες εύρωστοι οικονομικά δεν υπάρχουν. Όπως και σε όλη την Ελλάδα φυσικά, έτσι. Αλλά ο Πάμισος πιστεύω ότι έχει και δικά του παιδιά. Έχει κοντά την Καλαμάτα και μπορεί, ας πούμε, να το εκμεταλλεύεται αυτό. Και να παρτίζουν την ομάδα από τις γύρω περιοχές και όχι μόνο την Καλαμάτα. Χάρη και πιστεύω την καλή πορεία, ναι, φετινή, χαίρομαι για τον Πάμισο και πιστεύω ότι, από ό,τι ακούω, ο πρόεδρος είναι ο Ντούλης, αν είναι λάθος, και είναι ο παδός του Πάμισου πρώτος. Θυμάμαι από τότε που πούσε ένα ταμπούρλο στα παιχνίδια, γιατί παίζαμε τότε εμείς, κάναμε το πόλτο εγώ, παίζαμε στην Καλαμάτα. Ήταν τεζαβαντάς με εμάς, αλλά βγήκαμε 15 βαθμούς διαφορά και πολύ καλή ομάδα και αυτό οφείλεται, κοιτάξτε, ο προπονητής έχει μια συμμετοχή. Οφείλεται περισσότερο στους παίκτες. Το λέω και πάντα δούλεψα πολλά χρόνια σαν προπονητής και το λέω για όλους τους προπονητές του κόσμου. Και για μεγάλα ονόματα που ακούω εσάς δημοσιογράφους να τα εκθιάζετε. Οι παίκτες κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Εγώ είχα πολύ καλά παιδιά, είχα καλούς αθλητές, πολύ καλοί παίκτες, υπάκουοι, ταλαντούχοι και φυσικά με την προσθήκη τότε του Παναγιώτη του Οικονόμου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης, και του Αντώνη του Μαυρέα, ανήλθαμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ήταν μια επιτυχία για το ποδόσφαιρο της Μεσίνης και πιστεύω να επαναληφθεί και φέτος. Βλέπετε δηλαδή στο μέλλον να είσαστε προπονητής πάλι στον Πάμισο? Όχι, δεν ασχολούμαι με την προπονητική. Εγώ ήμουν πολλά χρόνια σκάουτ αρχισκάουτ στον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα τέλειωσε η συνεργασία μας. Έχω μιλήσει με πολλές ομάδες. Με Άρη, με ΠΑΟΚ, ήρθαμε κοντά στη συνεργασία να δούμε το αντικείμενο μου είναι αυτό. Και ασχολούμαι και λίγο με τη διακίνηση ποδοσφαιριστών. Είπα και τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι φίλος και βοηθάει πάρα πολύ τον Πάμισο γιατί είναι. Η καταγωγή ήταν από εδώ. Μα είναι Παμισιώτης, δεν είναι? Βέβαια, Παμισιώτης κόκαλο. Και πιστεύω ο Γιώργος θα βοηθήσει και εγώ από την πλευρά μου να βοηθήσω και υπάρχει κάποιο παιδί να στείλω να αγωνιστεί εδώ, γιατί όχι. Κάτι άλλο τι να πούμε.